πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για να επανέλθουμε να ξανασυνδεθούμε με αυτά που λέγαμε, είχαμε πει ότι θα προσπαθούσαμε να μιλήσουμε για την αγάπη μέσα από την προς Κορινθίους πρώτην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που στο 13ο κεφάλαιο μιλά για την αγάπη και την περιγράφει. Και αυτό το σκέφτηκα γιατί είναι μια εποχή που όλοι μιλούν για αγάπες. Αλλά σίγουρα ευκολότερο είναι να μιλάς για αγάπη, αλλά δυσκολότερο είναι να έχεις αγάπη. Και μάλιστα την πραγματική αγάπη, την γνήσια αγάπη, την αγάπη την υγιή, η οποία δεν ταλαιπωρεί κανέναν, αλλά ελευθερώνει και βοηθά και ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Είχαμε πει, παιδιά, ότι η αγάπη αυτή, η αγάπη για την οποία μιλά η Εκκλησία, μιλά το Ευαγγέλιο, δεν είναι όπως την αγάπη του κόσμου αυτού. Έχει μια άλλη αφετηρία. Ξεκινά από τον Θεό και διαχέεται εις τα χτίσματα, εις τους ανθρώπους. Αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας, που είναι το απόλυτο κέντρο της αγάπης μας, και δια του Θεού αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, τα χτίσματα του Θεού, την πλάση, τη χτίση, τη δημιουργία και τον εαυτό μας ακόμα τον ίδιο. Και ότι τελικά ο άνθρωπος λειτουργεί αρμονικά όταν λειτουργεί ως αγάπη, αφού έτσι είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και αφού ο Θεός αγάπη εστί, άρα και ο άνθρωπος κατά χάριν αγάπη εστί. Όμως, ακόμα και αυτή η μεγάλη αρετή, το μεγάλο χάρισμα της αγάπης, μέσα από την πτώση του ανθρώπου και μέσα από την διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, υπέστηκε αυτή η αγάπη τα ανάλογα ρήγματα και την ανάλογη φθορά. Έτσι, από ανιδιοτελής αγάπη, που ήταν πριν την πτώση του ανθρώπου, έγινε ιδιοτελής. Δηλαδή, δεν είναι πλέον χωρίς να ζητά τα του εαυτού της, αλλά έχει μέσα και μερίδιο εγωιστικών και ατομικιστικών και ζητά και αυτή τις δικές της διεκδικήσεις. Και από αγάπη που ήταν απαθής, έγινε πολλές φορές εμπαθής αγάπη, και από αγάπη η οποία ήταν χωρίς να λανθάνει στο σκοπό της, αλλά να είναι πρώτα στον Θεό και ύστερα σε όλα τα άλλα, πηγαίνει πρώτα σε όλα τα άλλα και τον Θεό το ξεχνά. Και γίνονται είδωλα μετά όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και η δημιουργία και οι χτίσεις και οι φύσεις μπορεί να ειδωλοποιηθεί και ο Θεός, ο Δημιουργός των πάντων, να ξεχαστεί. Γι' αυτό λέγει και ένα ωραίο τροπάριο κατά βασίες της Εκκλησίας μας, ούκ ελάτρευσαν τη χτίση οι Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα. Οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, δεν ελάτρευσαν τη χτίση αντί τον χτίστη, αλλά ελάτρευσαν τον χτίστη, τον χτίστη και δημιουργών της χτίσεως, και δια του χτίστου αγάπησαν και την χτίση και της απέδωσαν την πρέποντα σεβασμό και την διαφύλαξη και τη διατήρηση και την αξιοποίηση της χτίσης για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κάποτε, λέει, ρώτησαν ένα μεγάλο γκούρου στο Θιβέτ ποιος είναι ο σκοπός της χτίσεως, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει η χτίση, η δημιουργία. Και απάντησε ότι δεν ξέρει, δεν υπάρχει σε αυτούς λόγος για τον οποίο υπάρχει η χτίση. Σε εμάς, στην Εκκλησία μας, ο Άγιος Σιλουανός, στο όμορφο εκείνο βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου, λέει ότι ο σκοπός της χτίσης είναι η γνώση του χτίστου. Για μέσα από τη χτίση να γνωρίσουμε το χτίστη Θεόν και να θεωθούμε, η θέωση του χτίσματος.
να θεωθεί ο άνθρωπος γνωρίζοντας και αγαπώντας τον Θεό Πατέρα του. Η Αγία Γραφή μιλά συνεχώς περί της αγάπης, αλλά μια αγάπη η οποία προχέεται από τον Θεό, όχι μια αγάπη ιδεολογική, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Έτσι έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά, αυτό το πράγμα. Ο Θεός αγάπη εστί, λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Ιωάννης. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Γιατί αν πεις ότι και η αγάπη είναι Θεός, τότε ειδωλοποιείς την αγάπη και πέφτεις σε ιδεολογίες και ειδωλοποιήσεις που δεν είναι για μας αποδεκτά. Γιατί εμείς αγαπούμε τον Θεό, γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε και ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση με ιδεολογίες και φιλοσοφίες, αλλά είναι μια προσωπική εμπειρία του κάθε ανθρώπου που συνάπτει την προσωπική του σχέση με τον Θεό Πατέρα του. Ο Απόστολος Παύλος, όπως σας είπα προηγουμένως, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 13ο κεφάλαιο, ομιλεί για αυτήν την αγάπη. Προηγουμένως βέβαια μιλά για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, του Θεού του Ιδίου, ο οποίος έθετο στην Εκκλησία, έδωσε αποστόλους, προφήτες, διδασκάλους, δυνάμεις, πολλά χαρίσματα, όπως και χάρισμα της γλωσσολαλίας. Και λέγει εδώ, δεν είναι όλοι Απόστολοι, δεν είναι όλοι προφήτες, δεν είναι όλοι δάσκαλοι, αλλά λέγει στους μαθητές, μη σας θαμπώνουν όλα αυτά τα χαρίσματα, δηλαδή της προφητείας, της γλωσσολαλίας, όλα αυτά που φαίνονται δυνατά. Θα σας δείξω, λέγει, εγώ έναν ανώτερο δρόμο, κάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ξέρετε, εάν ας πούμε κάποιος, γνωρίζαμε κάποιον Άγιον, ας πούμε, ο οποίος είχε χάρισμα προφητείας και μας έλεγε προφητικές ρήσεις, προφητείες, ή έκανε θαύματα και θεράπευε ασθενείς, εμείς θα τον θεωρούσαμε ως ένα πολύ μεγάλο Άγιο, όπως και είναι πράγματι. Αν βλέπαμε έναν άλλον Άγιο, ο οποίος είναι Άγιος άνθρωπος, αλλά δεν έχει χάρισμα προφητείας ή θεραπείας ασθενειών, κι όμως έχει μέσα του το χάρισμα αυτό της αγάπης, μπορεί να μην το καταλαβαίναμε και να μην το θεωρούσαμε σχεδόν για τίποτε ή ακόμα και ως κάτι πολύ κατώτερο. Ενώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας λέγει στο 12ο κεφάλαιο, στο τέλος του 12ου κεφαλαίου, ότι όλα αυτά τα χαρίσματα, το να θεραπεύει κανείς τους νεκρούς, το να έχει ας πούμε προφητικό χάρισμα, να είναι διδάσκαλος και όλα αυτά, είναι χαρίσματα του Θεού, αλλά υπάρχει ένα χάρισμα που είναι πιο μεγάλο από αυτά. Πιο μεγάλο από την προφητεία και από τη θαυματουργία, που είναι το χάρισμα της αγάπης. Και έτσι μας εισάγει κατευθείαν στο 13ο κεφάλαιο που λέει τα εξής. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε μελετήσει πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο, αυτά τα πρώτους 10 στίχους, 9 στίχους ακόμα, και θα το έχετε υπόψη. Αλλά θα το δούμε όσο μπορέσουμε σε ένα-δυο συναντήσεις και μετά θα επανέλθουμε στη συνέχεια μάλλον του Αγίου Νικοδήμου. Αλλά προς το παρόν ας μείνουμε στην προς Κορινθίους επιστολή. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζω». Εάν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και όλες τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους ανθρώπους, οι λόγοι μου θα είναι σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κύμβαλον ή σαν κυμβάλο αλλαλαγμός. Δηλαδή μια παραφωνία, ένας τενεκές δηλαδή, θα το λέγαμε στην καθομιλουμένη. Έτσι, πιάσε ένα τενεκέ και χτύπα το, πόρο απέχει από ένα μουσικό όργανο βέβαια. Αν και όλα μπορούν να γίνουν σήμερα, μπορεί να γίνουν τενεκές μουσικών όργανων στο τέλος. Λοιπόν, αρχίζει ο Απόστολος Παύλος μιλώντας
για τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων. Γιατί το λέει αυτό, γιατί αναφέρει τις γλώσσες? Διότι στην πρώτη εκκλησία ήταν έντονο το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Δηλαδή οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν αυτό το χάρισμα, το οποίο υπάρχει στην εκκλησία όταν χρειάζεται, μέχρι και σήμερα, και μιλούσαν ξένες γλώσσες. Θυμάστε στην Πεντηκοστή που οι Απόστολοι μίλησαν το Λόγο του Θεού και τους άκουσαν 3.000 άνθρωποι και ο καθένας άκουε αυτόν τον Λόγο στη δική του γλώσσα. Μιλούσαν, αφού ένας μιλούσε, μιλούσαν αραβικά, αυτά, εβραϊκά μιλούσαν, αραμαϊκά για την ακρίβεια. Αραμαϊκά μιλούσαν οι Απόστολοι. Ναι, μιλούσαν εκείνοι αραμαϊκά, αλλά το Πνεύμα του Άγιον στις ακοές των άλλων ανθρώπων γινόταν η γλώσσα των Αποστόλων, έτσι, η φωνή των Αποστόλων γινόταν αυτό το οποίο ήξερα και έτσι καταλάβαινα. Αυτό μη σας φαίνεται παράξενο, επαναλήφθηκε πολλές φορές στην Εκκλησία. Έχουμε πολλές περιπτώσεις βίους Αγίων, οι οποίοι αναφέρουν ότι ένας Άγιος δεν ήξερε, ας πούμε, άλλη γλώσσα εκτός από τα Αιγυπτιακά. Και όταν πήγε κάποιος που ήξερε ελληνικά και δεν ήξερε ο Άγιος ελληνικά, προσευχήθηκε στο Θεό και μίλησε ο καθένας τη γλώσσα του, αλλά στο τέλος καταλάβαινε, ενώ ένας τη γλώσσα του άλλου. Αυτό αναφέρεται και σε σύγχρονους Αγίους. Στον Όσιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, αναφέρεται ένα παρόμοιο περιστατικό, αλλά και στο Γέροντα Παΐσιον αναφέρεται ένα περιστατικό, στο οποίο κάποιος Γάλλος, αν δεν απατώμε, πήγε στο Γέροντα, έμεινε τη νύχτα εκεί. Το ρωτήσαμε την άλλη ημέρα, πώς συνεννοηθήκετε, αφού δεν ξέρει γαλλικά. Λέει, πώς ξέρει γαλλικά, εμείς μιλήσαμε, καταλάβαμε. Ρωτήσαμε τον Γέροντα την άλλη ημέρα, Γέροντα, ξέρετε γαλλικά? Λέει, πώς δεν ξέρω γαλλικά. Λέει, ξέρω. Του λέω, πες μου μια λέξη. Λέει, thank you. Δεν ήξερε γαλλικά, ούτε μια λέξη δεν ήξερε. Ούτε και αγγλικά βέβαια, αφού και τα ελληνικά ήταν λίγο λίγα, διότι και το δημοτικό το τέλειωσε, δεν το τέλειωσε, ας πούμε. Αλλά το Πνεύμα του Άγιο άνοιξε τις ακοές των ανθρώπων αυτών και μπορούσαν και ξεπέρασαν αυτήν τη διαφορά των γλωσσών. Γιατί? Διότι η διαφορά των γλωσσών, παιδιά, είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Έτσι, θυμάστε τη σύγχυση των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ, που αναφέρεται εκεί ότι συγχύστηκαν οι γλώσσες των ανθρώπων μέσα από την υπερήφανον εκείνη κίνηση να υπερβούν τον Θεό και να χτίσουν τον πύργο εκείνο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, καταργεί τη σύγχυση των γλωσσών και δίδει πλέον το χάρισμα της γλωσσολαλίας και μιλούν γλώσσες ξένες οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, που θεωρείται στην πρώτη εκκλησία ένα μεγάλο χάρισμα. Ήταν πράγματι κάτι το εντυπωσιακό να μπαίνεις σε μια αίθουσα όπως τη δική μας, σε μια εκκλησία, σε μια ευχαριστιακή σύναξη και να ακούεις στη γλώσσα σου αυτά που εκείνοι που ήταν παρόντες τα έλεγαν στη γλώσσα τους. Δηλαδή δεν μιλούσαν αγγλικά ή γαλλικά ή ξέρω εγώ αραβικά ή οτιδήποτε. Μιλούσαν τη γλώσσα τους, απλώς εκείνοι που άκουγαν στη δική τους γλώσσα τα λόγια των Αποστόλων. Εάν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, φτάσω σε τέτοιο μεγάλο χάρισμα να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, να μην υπάρχει γλώσσα ανθρώπων που να μην τη μιλώ, ακόμα και τις γλώσσες των αγγέλων, έτσι, να φτάσω στο χάρισμα εκείνο, να έχω την γλώσσα και την διάλεκτο των Αγίων Αγγέλων, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε θα μοιάζω σαν ένα χάλκινο πράγμα, σε έναν παλιοτενεκέ, ο οποίος το χτυπάει κανείς και βγαίνει ένας ήχος απέσιος και αποκρουστικός, ή σαν έναν κύμβαλο το οποίο το χτυπάς και αλλάζει και δεν κάνει καμία αίσθηση μουσική, ας πούμε, στο αυτί του ανθρώπου.
Εδώ, παιδιά, να πω ότι πολλές φορές, δυστυχώς, και σε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, ας πούμε, και τους χριστιανούς, μας χαρακτηρίζει αυτό το γνώρισμα της έλλειψης της αγάπης. Μπορεί, ας πούμε, να κάνουμε διάφορα αγωνίσματα τα οποία η Εκκλησία μας προτρέπει να κάνουμε, όπως την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, την ελεημοσύνη, ξέρω εγώ, και διάφορες άλλες ασκήσεις. Αλλά να μην έχουμε αγάπη, να είμαστε εύκολοι στο να κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο, στο να τον καταδικάσουμε, στο να του συμπεριφερθούμε άσπλαχνα, να μην τον δείξουμε αγάπη. Θυμάμαι μια φορά σε μια εκκλησία εδώ της Λεμεσού, ήταν μεγάλη εβδομάδα, ήταν Κυριακή των Βαΐων Εσπέρας, και πήγα σε μια εκκλησία να κάνω με τον νηφίο. Η πρώτη νύχτα που βγαίνει ο νηφίος, ξέρετε, συγκίνησε ο κόσμος και τα λοιπά, ιδού ο νηφίος έρχεται το μέσο της νυχτός, σκοτεινά τα φώτα και όλα αυτά. Όπως στεκόμουν εκεί στο θρόνο του Επισκόπου, απέναντί μου, βλέπω την απέναντι πλευρά, τη βόρεια πλευρά της εκκλησίας. Παρατηρούσα απέναντι μου, γινόταν μία μάχη. Με το παράθυρο. Είναι άνοιξη πάντα η Μεγάλη Εβδομάδα, άλλοι ζεσταίνονται, άλλοι κρυώνουν. Πηγαίναν κάποιες κυρίες, ανοίγαν το παράθυρο. Πηγαίναν κάποιες άλλες γιαγιούλες, εκλείαν το παράθυρο. Άλλες ανοίγαν, άλλες εκλείναν, άλλες ανοίγαν, άλλες εκλείναν. Σε μια στιγμή πάει μια να το ανοίξει, την περιλαμβάνει μια γιαγιά εκεί, της έδωσε κάμποσες με τη τσέντα, με τα αυτά, τροχομαλιστήκα, και ο νηφίος επέρνα από δίπλα του στο μεταξύ. Τι λέει κανείς, ο Θεός να μας ελεήσει πράγματι, όλοι μπορούμε να τα πάθουμε. Δεν το λέω για να τις κατακρίνω, αλλά για το τι μπορούμε να πάθουμε, ας πούμε, έτσι, ακόμα και εκείνη την πιο ιερή στιγμή. Ακόμα και από ανθρώπους που τέλος πάντων εκοπίασαν και ήταν εκεί παρόντες και ήταν άνθρωποι που ενίστευσαν τόσες μέρες, αγωνίστηκαν. Τέλος πάντων όλοι μας μπορούμε να πάθουμε τέτοιες λαχτάρες, γιατί μας λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη η οποία χαρακτηρίζει κάθε πραγματικό παιδί του Θεού. Και η αγάπη η οποία γεννά, όπως θα δούμε παρακάτω, πάρα πολλά πράγματα, είναι ένα σύνολο κοσμημάτων που κοσμεί την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως, παιδιά, εκ προημίου λέγω ότι ακόμα και η αγάπη θέλει διάκριση, η οποία είναι πιο μεγάλη από όλες τις αρετές. Η αδιάκριτη αγάπη μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Από το παράδειγμα που λέει ο γέροντας ο Παΐσιος, έλεγε ότι μια βάρκα χωράει 12 άτομα, εάν εσύ από αδιάκριτη αγάπη βάλεις 16 άτομα ή 17 άτομα, θα πάνε όλοι στον πάτο, θα πάνε όλοι από κάτω. Από αγάπη το έκαμες. Ναι, αλλά βούλιαξαν όλοι. Πιαν όλοι που κάτω, δεν χωράει τόσα άτομα. Από αγάπη κάποιοι άνθρωποι αναλαμβάνουν να βοηθήσουν κάποιους άλλους, αλλά δεν έχουν την δύναμη να τους βοηθήσουν. Και εκεί που πάνε να τους βοηθήσουν, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Και εφτάσαμε να δούμε πολλές φορές ανθρώπους να καταστρέφονται και ηθικά και πνευματικά, γιατί επήγαν να δείξουν αγάπη, να συμπαρασταθούν σε άλλους ανθρώπους χωρίς να είναι έτοιμοι ήδη να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν αυτά τα οποία θα άκουγαν, και καταστράφηκαν. Είναι σαν κάποιον ο οποίος πνίγεται μέσα στη θάλασσα και πάει κάποιος χωρίς να ξέρει να τον σώσει. Ναι, αλλά αν δεν ξέρεις πώς θα πιάσεις αυτόν που πνίγεται και πώς θα τον διαχειριστείς, θα σαρπάξει και σένα και θα σε βάλει και σένα από κάτω στο βυθό. Γι' αυτό λέγει ένας αβάς της εκκλησίας, ένας όσιος ασκητής, σε αυτόν που πνίγεται στο ποτάμι, λέει, και φωνάζει βοήθεια, όταν θα τον βοηθήσει να του δώσει τη ράβδο,
τη ράβδο σου, να το τραβήσεις με το παστούνι σου, όχι το χέρι σου. Γιατί να σε πιάσει από το χέρι και να σε πάρει κάτω. Τουλάχιστον αν δεν μπορέσεις να τον τραβήσεις, αν δεν μπορέσεις, τουλάχιστον να πνιγεί ένας. Έτσι, να πνιγεί εκείνος. Να μην πνιγούν δύο. Όχι πως θα πνιγεί ο ένας και είναι καλό. Αλλά θέλει να πει ο Άγιος να μην γίνει διπλόν το κακό. Να μην πάεις να κάνεις πράγματα αδιάκριτα που δεν είσαι έτοιμος, που δεν μπορείς να τα κάνεις. Και όταν δεν μπορείς να τα κάνεις, θα κάνεις διπλόν κακό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερη αναφορά σε αυτό, απλώς το λέω αυτό για να προσέχουμε, γιατί πολλές φορές υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κινούμενοι πράγματι από αγάπη, αλλά από αφέλεια ταυτόχρονα και μεγάλη αφέλεια, άνοιξαν τον εαυτόν τους, έκαναν πράγματα, εδόθηκαν ας πούμε σε πρόσωπα και σε καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες τελικά τους εκατέστρεψαν και τους ίδιους. Δεν τους εβοήθησαν. Και τάχα ήταν από αγάπη, αλλά από αδιάκριτη αγάπη. Λέγει στη συνέχεια, στο στίχο 2, «Και αν έχω προφητείαν και εδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνει, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί». Και αν ακόμα λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Έχω προφητικό χάρισμα και γνωρίζω όλα τα μυστήρια του Θεού», έτσι, τα γνωρίζω όλα. Σκεφτείτε δηλαδή να έχει κάποιος τέτοιο χάρισμα. «Και γνωρίζω, έχω όλη τη γνώση, έχω ακόμα όλη τη γνώση του Θεού, όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει κάποιος. Και αν έχω όλη την πίστη», που ποιος την έχει, αλλά τέλος πάντων, λέγει κάτι το υπερβολικό, «και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε ακόμα και βουνά να τα μεταφέρω», όπως λέγει ο Χριστός, «εάν έχετε πίστη, θα πείτε σε εκείνον το βουνό, σήκω πάνω πήγαινε και θα σηκωστεί». Ξέρετε, υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό στο βίο του Αγίου Μάρκου, του ασκητού, του Αθηναίου, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, 90 χρόνια, έζησε στην έρημο χωρίς να δει κανέναν άνθρωπο. Κανέναν άνθρωπο. Και στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν κοιμηθεί, που ήταν υπέργυρος πλέον, εγνώρισε έναν άλλον ασκητή, επίσκοπο. Και στην Αίγυπτο έγινε αυτό. Όπως του μιλούσε και το ρωτούσε για τον κόσμο, αν υπάρχει κόσμος, αν υπάρχουν χριστιανοί, αν υπάρχουν εκκλησίες, αν υπάρχουν διωγμοί, γιατί αυτός έφυγε τον καιρό των διωγμών ακόμα. Και όπως ήταν 90 χρόνια απομονωμένος μέσα στα όρη και στα βουνά, μέσα στο σπήλαιο του, δεν είδε τίποτε. Λέγει στον επίσκοπο, νομίζω τον Αβά Σεραπείωνας ήταν, του λέγει, «Αβά, υπάρχουν χριστιανοί που λέγει το Ευαγγέλιο, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, που μπορούν να πούν σε αυτόν τον βουνό, σήκωπε πάνω και περπάτησε και να σηκωστεί να περπατήσει». Και εκείνη την ώρα σηκώστηκε το βουνό ολόκληρο και τάραξε. Και λέει, «Όχι, στάθω, δεν είναι εσένα που είπα, στάσω». Και μέχρι σήμερα στο Κάιρο υπάρχει ένα βουνό που λέγεται ότι είναι το βουνό αυτό που τάραξε, και νομίζω το λέει στα αραβικά Ντουρ Τάγ. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω σωστά, ούτε αν το θυμούμε σωστά, αλλά ερώτησα πράγματι και μου είπαν ότι υπάρχει εκεί ένας τόπος που λέγεται μέχρι σήμερα έτσι. Πάντως αναφέρεται στους βίους των Αγίων πολλά τέτοια περιστατικά, και με βουνά και με όρη και με ανθρώπους και με γεγονότα, τα οποία λέγει ο Χριστός, εάν έχουμε πίστη μπορούμε να τα μετακινήσουμε. Εάν λοιπόν φτάσει κανείς να έχει τέτοια μεγάλα χαρίσματα, να έχει προφητεία, να έχει τη γνώση όλη, να έχει την πίστη όλη, να κοινά και βουνά με την πίστη του, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί. Δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Δηλαδή αν δεν έχω αγάπη, δεν έχω τίποτα, όπως λέει και το τραγούδι εκείνο το χριστιανικό. Και συνεχίζει, «Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου να καυθίσομαι, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». Και αν ακόμη λέγει,
μοιράσω στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου. Και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, και αν γίνω χίλια κομμάτια, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι σε τίποτα. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο, με πόση μεγάλη απολυτότητα ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να μας δείξει ότι όλα όσα κάνει ο άνθρωπος, όλος ο αγώνας, όλη η άσκηση, όλη η θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, την οποία ο καθένας κατά τα δικά του μέτρα προσπαθεί να τηρήσει και να φυλάξει, πρέπει να καταλήγει στην αγάπη. Εάν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Ό,τι θέλεις κάμα είπε εκεί πέρα. Αυτό, παιδιά, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και στον εαυτό μας τον ίδιο και σε αδερφούς μας, που μπορεί πράγματι να κάνουν μεγάλους αγώνες, αλλά να υστερούν σε αυτόν το γεγονός της αγάπης. Η οποία αγάπη είναι το τέρμα όλων των αγώνων. Είναι σαν να φυτεύεις ένα δέντρο, το φυτεύεις, το ποτίζεις, το σκαλίζεις, το λιπαίνεις, το προσέχεις, το περιποιάς, ξέρω εγώ, αλλά δεν καρποφορεί, δεν βγάζει καρπό. Έχει μόνο φύλλα. Το βλέπεις, είναι ευσκιόφυλλο δέντρο, με ωραία φύλλα κτλ, αλλά δεν έχει καρπό. Και άμα δεν έχει καρπό, δεν σου προσφέρει αυτό για το οποίο είναι πλασμένο, αν είναι καρποφόρο δέντρο. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί, αγωνίζεται, αλλά δεν έχει καρπό. Θα μου πείτε τώρα ότι, καλά, είναι δυνατόν κάποιος να κάνει όλον αυτόν τον αγώνα και να μην φτάνει σε αυτόν τον καρπό? Για να το λέει ο Απόστολος Παύλος σημαίνει ότι είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, δυστυχώς. Για ποιο λόγο? Πολλοί είναι οι λόγοι. Πολλές φορές έχουμε και από μόνοι μας κάποια πράγματα μέσα μας τα οποία λειτουργούν σαν το οξύ, σαν το ξύδι. Δηλαδή φυτεύεις ένα σπόρο και του βάλεις και μια μπουκάλι ξύδι που πάνω του. Κάνεις τον κόπο να ανοίξεις το λάκκο, να το σκάψεις, να το κάνεις, να το φτιάσεις, να το φυτέψεις, του ρίχνεις και το ξύδι και το διαλύεις. Και δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ανθρώπους που να κάνουν πολλά έργα, έργα ασκητικά, έργα σωματικά, αλλά να μην φθάνουν σε αυτήν την κατάσταση. Πώς θεραπεύεται αυτό το πράγμα? Νομίζω, παιδιά, θεραπεύεται πρώτα απ' όλα με το να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Να πει ότι εντάξει, δεν φτάνω, ορίστε. Νηστεύω, προσεύχομαι, αγρυπνώ, αγωνίζομαι, διαβάζω, κάνω, φτιάζω, αλλά δεν φτάνω σε αυτήν την κατάσταση. Έχω μέσα μου μίσος, έχω μέσα μου κακία, έχω μέσα μου πικρία, έχω μέσα μου, ξέρω εγώ, δεν συμπαθώ τους άλλους ανθρώπους. Ό,τι και να το κάνω, δεν τους συμπαθώ. Δεν τους θέλω. Άμα δω άλλους, νευριάζω, δεν θέλω άλλους. Σαν εκείνος που λέει ότι εγώ θέλω να πάω στην εκκλησία να είμαι μόνος μου. Λέω, γιατί να που παθαίνεις αν είσαι κι άλλους, τι θα σε, να σε φάνει οι άλλοι? Όχι, λέει, θέλαμε μόνος μου. Να χτίσουμε όλοι μας μια εκκλησία να μπαίνουμε μόνοι μας. Αντί να χαρείς που είναι κι άλλοι μες στην εκκλησία, αντί να χαρείς που είναι κι άλλοι παρόντες και προσέτρεξα στην αγάπη του Θεού, δυσανασχετείς, ας πούμε, για αυτό το πράγμα, δυσανασχετούν. Θεραπεύεται με το να ταπεινωθούμε και να πούμε ότι έτσι είμαστε. Ταλέποροι, φτωχοί, μίζεροι, όξινοι. Όξινοι άνθρωποι. Γεμάτοι οξέα. Άμα το καταλάβουμε, να προσέξουμε πάρα πολύ να αποφύγουμε το έναν άκρο, το οποίο είναι η δυσανασχέτηση. Δυσανασχετούμε. Γιατί να είμαι έτσι? Και γιατί να κάνω έτσι? Και γιατί να μην το βρίσκω? Και γίνομαι άνω από κάτω. Να πάμε στο άλλον άκρο, το οποίο να πούμε, εντάξει, έτσι είμαι,
Δεν απελπίζομαι, δεν δυσανασχετώ, δεν ζητώ τίποτε παραπάνω, ζητώ το έλεος του Θεού. Τι μπορώ να κάνω αυτό το που μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Μακάρι να μπορούσα. Έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος καμιά φορά όταν πήγαινε κάποιος και του έλεγε, ξέρεις Γέροντα, βοήθαμε, ξέρω εγώ, του λέγε, δεν βοηθιέσαι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Του λέει ένας, μάμα εσύ δεν μπορεί να με βοηθήσει, ποιος θα με βοηθήσει. Του λέει, τι να σου κάνω, μακάρι να ήμουν ο Μέγας Αντώνιος να μπορούσα να σε βοηθήσω. Αλλά αφού δεν είμαι, δεν μπορώ. Αναγνωρίζομαι και την αδυναμία μας, δεν μπορούμε. Τουλάχιστον, ταπεινά, ας σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, τον παλαιόν άνθρωπο. Δυστυχώς λυπούμε, Θεέ μου, συγχώραμε, λυπήσουμε, βοήθαμε. Και μέσα από την ταπείνωση και την υπομονή και την πραότητα, σιγά σιγά ο καλός Θεός θα δώσει να φυτρώσει ο καρπός αυτός της πνευματικής καρποφορίας, της αγάπης δηλαδή. Εάν αντί για αυτό το πράγμα γονκίζομαι και νευριάζομαι και γινόμαστε άνω από κάτω και γιατί να μην έχω αγάπη και κάνω τόσα πράγματα και γιατί να μην κάνω έτσι, γιατί αρχίσουν αυτά τα τέλειωτα γιατί, τα γιατί, τα γιατί, τα τέλειωτα. Αυτά τα γιατί, παιδιά, είτε θα μας αρρωστήσουν και θα γίνομαι άρρωστοι, είτε θα μας κάνουν ακόμα να στρεφόμαστε και εναντίον και αυτού του ιδίου του Θεού. Διότι θα φταίει ο Θεός στο τέλος. Τι γιατί ρε παιδί μου, τι ψάχνεις γιατί, τι γιατί, γιατί έτσι είσαι. Έχει άλλο γιατί. Γιατί, διότι είσαι άνθρωπος, διότι είσαι ταλέπορος άνθρωπος, με τις συμπλέγματα σου, με την κληρονομικότητα σου, με τις αμαρτίες σου, με τα πάθη σου, με τον εγωισμό σου, με όλα αυτά που έχεις μέσα σου, με όλα αυτά τα οποία μας απαρτίζουν σαν προσωπικότητα και εμποδίζομαι την καρποφορία του Θεού μέσα μας. Ή ακόμα δεν είμαστε τόσο ταπεινοί ώστε ο Θεός εμφανώς να δώσει σε μας τον καρπόν αυτών των πνευματικών. Πολλές φορές πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πραγματικά μεγάλους αγώνες και δικαιούνται από τον Θεό την πνευματική καρποφορία. Αλλά ο Θεός από αγάπη, για να μην τους καταστρέψει, τους κρύβει την καρποφορία αυτή για να έρθει η ώρα που θα είναι έτοιμοι με την ταπείνωση να μπορέσουν να τη διαχειριστούν. Όπως ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να έχει στο όνομα του πολλά εκατομμύρια χρήματα, αλλά οι καλοί γονείς δεν του τα αποκαλύπτουν. Επειδή είναι μικρός, επειδή είναι ανώριμος, επειδή δεν είναι στη θέση να τα διαχειριστεί, τα κρατούν εκεί και τον περιμένουν να έρθει η ώρα του, να μεγαλώσει, να σοφρονιστεί, να μπορέσει να τα διαχειριστεί σωστά, να μην καταστραφεί μέσα από τον πλούτο τον οποίο κληρονόμησε. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός. Μπορεί πράγματι η ζωή μας να είναι τέλεια εξωτερικά και πράγματι να κάνουμε πολλούς σκόπους για να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού. Και σίγουρα η πνευματική ζωή θέλει αγώνα και κάποιος να αγωνίζεται πάρα πολύ. Παρά τα αυτά να μην βλέπει αποτέλεσμα. Και ο λόγος είναι διότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να διαχειριστεί το αποτέλεσμα αυτό. Και του το φυλάει ο Θεός. Ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν θα αδικήσει κανέναν. Και ένα ποτήρι νερό να δώσει στον άλλον άνθρωπο, ο Θεός θα σου τον τα αποδώσει. 100 φορές περισσότερο. Δεν θα σε αδικήσει ο Θεός. Και να σου πει, εντάξει, έκαμε και εσύ, ξέρω εγώ, έναν καλό στη ζωή σου. Ξέχαστο. Όχι, εμείς θα το ξεχάσουμε. Ο Θεός όμως θα θυμάται όλα. Αλλά το ότι δεν αποκαλύπτονται την καρποφορία σε μας, μπορεί ένας λόγος πράγματι, πέρα από τα πολλά μας πάθη και από τα πολλά μας συμπλέγματα και από την πολλή μας υπερηφάνεια, να είναι το ότι δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε αυτήν την καρποφορία την πνευματική, την οποία ας πούμε ότι την δικαιούμαστε μέσα από την
από τον αγώνα τον οποίον κάμνομαι. Αυτή η πνευματική αγάπη και για την οποία επιμένει εδώ ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω ότι είναι η αγάπη που κινείται προς τον Θεό πρώτιστα. Δεν κινείται προς τους ανθρώπους ξεχνώντας τον Θεό. Πρώτα λειτουργεί ως αγάπη Θεού και μετά ως αγάπη ανθρώπου, προς τους ανθρώπους και προς το περιβάλλον. Γι' αυτό και είναι απαθής. Γι' αυτό και είναι αγνή και καθαρή. Γι' αυτό και πολλές φορές, ξέρετε, υπήρξαν άνθρωποι που επαρεξήγησαν ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι εκινήθηκαν απέναντί τους με έναν τρόπο για πολλής αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη είναι ένα επικίνδυνο πράγμα τελικά. Και ιδίως στις μέρες μας, στις εποχές μας, Παναγία μου Χριστέ μου, δηλαδή, φοβάσαι να αγαπήσεις, ας πούμε, μα να μπορώ να πω. Και ένα μωρό να πας να του χαϊδέψεις. Λες, Παναγία μου, τώρα τούτο με θωρού, δεν μπορεί να μου πούσει τώρα. Πώς, πραγματικά δηλαδή, ακούει κανείς τέτοια πράγματα. Βάστε το δελτίο ειδήσεων να δείτε να που λέει. Η διαστροφή έχει τόσο πολύ πλέον επεκταθεί που πρέπει να κάνουμε αγάλματα να αγαπούμε πιο, να είναι πέτρες, ξύλα, να μην μιλούν, να μην κινούνται. Και πάλι να σε βγάλουν πελό βέβαια. Θα σε βγάλουν παράφρονα. Και γνώρισα περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι την αγάπη αγίων ανθρώπων την επαρεξήγησαν. Γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι οι Άγιοι είναι απαθείς. Εάν διαβάσετε επιστολές γερόντων, πολύ, πολύ φοβάμαι ότι θα σκανδαλιστείτε. Εάν διαβάσετε να δείτε πώς εκφράζονταν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και μεταξύ τους. Ας πούμε, εγώ έχω γράμματα που έγραφε ο γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης στο γέροντα μας τον Ιωσήφ. Τι να σας πω δηλαδή. Κάποια δημοσιεύτηκαν έτσι, τα πιο σοβαρά ας πούμε των εισαγωγικών. Εκφράζονταν με ένα πολύ αγαπητικό τρόπο. Ήταν γεροντάκια, ήταν 70 χρονών άνθρωποι. Ίχνος εμπάθειας ή οτιδήποτε ακαθάρτου πνεύματος. Μια καθαρότητα, μια απόλυτη καθαρότητα, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας αγνοείται. Γι' αυτό και είναι όλα πλέον πολύ παρεξηγήσιμα από τα πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, είναι καταστροφικό για τον άνθρωπο. Γιατί όχι μόνο για εκείνον ο οποίος αναγκάζεται να προσέχει και λέει, ας πούμε, δεν θα μιλήσω με αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι αν είναι γυναίκα θα με βγάλουν ότι έχω σχέση με γυναίκες. Αν είναι άντρας θα με βγάλουν ότι έχω σχέση με άντρες. Αν είναι μωρό θα με βγάλουν σχέση με μωρά. Αν είναι γέρος με γέρους. Αν είναι, ξέρω εγώ, ζώο με ζώα. Αν είναι ψάρι με ψάρια. Αν είναι... Εντάξει, να μην μιλήσω με κανένα. Το πιο τραγικό δεν είναι ότι δεν θα μιλήσεις εσύ, εντάξει. Λες, εντάξει. Δεχτώ. Το πιο τραγικό είναι ότι τα ίδια τα παιδιά πλέον μπαίνουν σε καχυποψία και πονηρεύονται τα παιδάκια. Και λένε άνθρωποι. Και βλέπεις νέα παιδιά τα οποία, ας πούμε, έπρεπε να έχουν μια καθαρότητα στο νου τους και δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν έχουν έτσι μια άνεση. Κινούνται με καχυποψία. Θα μου πεις, είναι οι μέρες πονηρές. Μα σίγουρα πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, συνετοί, να είμαστε προσεκτικοί, σίγουρα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν σημαίνει και εκείνη την αρρωστημένη καχυποψία. Ας σας πω ένα παράδειγμα που με έτυχε αυτές τις μέρες. Λίγο πριν φύγω για την Ελλάδα, που έλειψα λίγες μέρες αρκετές, λίγες αρκετές μέρες,
κάποιος υπερήπτε να εξομολογηθεί στο εξομολογητάριο. Εγώ, επειδή ήταν ζέστη εκείνες τις μέρες, είχα ανοίξει το παράθυρο του εξομολογηταρίου. Κοιτάξτε, δεν ακούει έξω κανείς από το εξομολογητάριο, έξω δεν ακούγεται. Αλλά έξω, απ' έξω, μέσα ακούγεται. Δηλαδή, άμα φωνάζει κάποιος έξω από το εξομολογητάριο, τα ακούω όλα εγώ που είμαι μέσα. Γιατί φωνάζει. Και επειδή είχε και έναν τρούλον η εκκλησία, φαίνεται κίνεται και ένας αντίλαλος, έτσι, σαν μεγάφωνο, που δεν μπορώ να καταλάβω, και ακούγεται. Κάποιος λοιπόν είπε ότι είπε στους άλλους, μέσα γίνεται μάχη. Γίνεται μάχη μέσα στο εξομολογητάριο. Τι μάχη γίνεται? Λέει, ο πάτερ φωνάζει και μάλιστα βρίζει και μάλιστα βλαστημά. Τέλος πάντων, κάποιοι πράγματι έξω, ήταν και μεσημέρι, και επειδή μαζεύονται, είναι η ώρα που έρχονται και παίρνουν το φαγητό, εκατοντάδες άνθρωποι που παίρνουν φαγητό από τη Μητρόπολη. Εντάξει, μέσα σε αυτούς υπάρχουν και άνθρωποι έτσι λίγο ασθενείς, ψυχιατρικά κτλ. Τσακώνονται συχνά πυκνά. Ο εσένα να βάλει σου παραπάνω, εμένα βάλει μου παρακάτω, εδώ και σου θυκείο μαντορίνια, εμένα και μου τρία, και πάνε πια ένα στον έναν του άλλο και τσακώνονται. Τώρα γιατί πράγματα. Πράγματι, τσακώνονταν κάποιοι έξω από το εξομολογητάριο και φώναζαν και βλαστημούσαν. Εντάξει, εγώ τώρα βγω από τον παράθυρο να φωνάζω, ας πούμε, έδωκα σημασία, έκανα δουλειά μου. Ο άλλος τ' άκουγε και επίστευε ότι εγώ που ήμουν μέσα στο εξομολογητάριο, τσακώνομαι τον άνθρωπο που εξομολογείτο, τον έβριζα και βλαστημούσα. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα, πού να ξέρω. Μπήκε μέσα, εξομολογήθηκε, έφυγε. Μπαίνει ο επόμενος. Λέει, πάτερ μου, θα είσαι πολύ ταραγμένος, ε? Λέω, όχι, δεν είμαι ταραγμένος. Λέει μου, επειδή προηγουμένως σε φώναζες, είπα μου. Πότε φώναξα, γιέ μου? Λέω, και μέσα μέρη έχω ρίξει να φωνάζω. Που μέσα λέω, τελειώνεται να πάτε σπίτι σας, να ησυχάσω κι εγώ. Να τσιριλώ και να φωνάζω. Λέει μου, αυτός ο κύριος που ήταν εδώ είπε μας ότι φώναζες προηγουμένως με τον άνθρωπο που ήταν μέσα. Δεν φώναζα τίποτε. Τι είναι φτάνει που φώναζες, έβριζες τον κιόλας. Έβριζα και βλαστήμα κιόλας. Ρε παιδί μου, εγώ δεν βλαστήμα, και ρόμο μου μικρό και δεν έπαινε εκκλησία. Να βλαστημίσω τώρα, νομίζω έχω τα μυαλά μου ακόμα. Τώρα αν τα χασα, μπορεί, αλλά λέω, δεν νομίζω να έκαμε έτσι πράγμα. Πώς το άκουσε? Τον πιάνω τηλέφωνο, τον ήξερα. Έλα λίγο, πάτερ μου, γέροντα μου, και εσύ άνθρωπος είσαι, λέει, πώς είναι μέσα κλεισμένος. Α, δούμε να μπορούσε να είναι ο άλλος. Θα του ρεμάτσε, πιάσασε για να με δικαιολογήσεις. Να μου πεις ότι είμαι άνθρωπο και πια με τα νεύρα που μου κλεισμένος. Λέει, μα αφού άκουασε. Λέω, κύριε, λες, να μου έγινε, να μου έγινε, να μου έγινε. Ύστερα κατάλαβα ότι ήταν ανοιχτό το παράθυρο, ακούετουν η φωνή των ανθρώπων που τσακώνονταν πόξο από το εξομολογητάριο μέσα, εκείνος ήταν πόξο από την πόρτα, άκουε μέσα αυτό και έγιναν ολόκληρη υπόθεση. Λέω, τι πράγμα είναι ο άνθρωπος να έχει καχυποψία. Δηλαδή να έχει αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, κακούς λογισμούς. Να μην παράγει καλούς λογισμούς. Καλά για μένα σκέφτηκες ότι δυνατόν να φωνάζει και να ορίεται τούτος ο άνθρωπος και μάλιστα με τον άνθρωπο που εξομολογείται και ευκήκα της και ο χαμογελαστής στο τέλος που το εξομολογητάριο. Τέλος πάντων, πάντως είναι γεγονός ότι αυτός ο οποίος χάνει την αγάπη χάνει και την καθαρότητα της ψυχής του. Αυτός ο οποίος δεν έχει αγάπη δεν έχει ούτε ταπείνωση. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα πάμε μαζί, παιδιά. Κανένας εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο. Κανένας υπερήφανος δεν έχει πραγματική αγάπη. Και αυτός που είναι υπερήφανος και εγωιστής στερείται αυτήν τη χάρη του Θεού και ταλαιπωρείται. Και δεν ταλαιπωρείται μόνο ο άνθρωπος που λέει ότι δεν έχω κάποιον να αγαπήσω και να δώσω την αγάπη μου. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 50% βάσανος, αλλά 100% βάσανος είναι αυτός ο οποίος την αγάπη των άλλων ανθρώπων την διαστρέφει, την
παραποιεί, την κάνει διαστραμμένη και δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν ανάμεσα μας και άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδιά και έχουν άλλα αισθητήρια και άλλα κριτήρια, όχι όπως τα δικά μας, και άλλα μάτια με τα οποία βλέπουν και επικοινωνούν και συνομιλούν με τους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Εδώ να σταματήσουμε, γιατί μετά αρχίζει το κύριο μέρος που μιλά για τα γνωρίσματα της αγάπης, και επειδή έμειναν και 5-6 λεπτά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να ρωτήσετε. Ποιος έχει το μικρόφωνο? Έλα Μνάσον, έλα Πέτρο. Έλα Μνάσον. Γέροντα, ένα μικρό σχόλιο. Η λογική της αγάπης στον χρόνο της εργασίας στον καθένα μας, πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί? Υπάρχουν οι κανονισμοί, οι εγκυκλοί, η ιεραρχία, οι ποινές που πρέπει να εφαρμόζονται. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι, Χρήστο. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα είναι να έχουμε αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Άμα έχουμε αγάπη, μετά μπορούμε να δούμε και σε κάθε περίπτωση πώς θα διαχειριστούμε αυτή την αγάπη. Ας πούμε όμως ότι έχεις μια υπεύθυνη θέση. Έτσι είσαι σε ένα γραφείο, είσαι υπεύθυνος, είσαι εργοδότης και βλέπεις ότι κάποιος εκ των εργαζομένων δεν είναι συνεπής. Όχι παράλογα, ας πούμε, δηλαδή παράλογα πράγματα, αλλά δεν είναι καθόλου συνεπής και προκαλεί ζημιά. Ζημιά και στο έργο, αλλά και στους άλλους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται διάκριση. Όπως ένας χειρούργος, δυστυχώς μπορεί η θεραπεία ενός αρρώστου να είναι ακόμα να τον κόψει και να το αφαιρέσει έναν όργανο ή να του κόψει και ένα μέλος του σώματος, το πόδι του, ας πούμε. Γιατί πλέον δεν γίνεται να το κρατήσει. Θα πεθάνει ολόκληρος. Μπορεί να το εξηγήσεις ότι πρόσεξε, μην κάνεις έτσι. Θα καταστραφείς, δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις να εργάζεσαι εάν συνεχίσεις τον ίδιο ρυθμό. Του δώσεις μια και δυο και τρεις ευκαιρίες. Αλλά εάν δεν θέλει να συνετιστεί και εάν θα πάνε όλοι από κάτω, τότε πρέπει να σώσεις το καράβι. Είναι δύσκολο, είναι οδυνηρό πράγμα. Είναι δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρει κανείς καμιά φορά, αλλά μερικές φορές πρέπει να δεις το σύνολο. Και αν θα κάνεις κάτι, και αυτό το κάνεις με πολύ αγάπη. Όχι εμπαθώς, όχι με κακία, όχι με κίνηση, ξέρω εγώ, έτσι που να κρύβει μέσα, ας πούμε, παράπονα και θυμούς και οργές. Να είναι μέσα από πολύ αγάπη που δεν μπορεί πλέον να γίνει διαφορετικά. Γέροντα, είπετε ότι κάποιοι άλλοι έχουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, άλλοι της θαυματουργίας, άλλοι της αγάπης. Ποια είναι η διαφορά, σε τι διαφέρει το χάρισμα της αγάπης από κάποιον άλλον Άγιο που δεν το έχει, αλλά φυσικά θα έχει ένα επίπεδο αγάπης. Ασφαλώς για έναν Άγιος. Όλοι οι Άγιοι έχουν αγάπη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην έχουν αγάπη, γιατί δεν θα ήταν Άγιοι. Ποια είναι η διαφορά του χαρίσματος της αγάπης ενός Αγίου? Απλώς αυτοί που έχουν το χάρισμα της αγάπης, Παναγιώτη, έχουν μια ιδιαίτερη, όπως λέμε, αυτός είναι προφήτης. Έχει όλα τα χαρίσματα του Θεού, έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, άρα έχει και πολύ αγάπη, αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο πάνω του, που αυτό το ιδιαίτερο το χαρακτηρίζει, είναι προφητεία. Κάποιος έχει κάνει, θεραπεύει ασθένειες. Έχει αυτό το ιδιαίτερο. Και αυτός που έχει την αγάπη ως χάρισμα από τον Θεό, που είναι το ανώτερο χάρισμα από όλα τα άλλα, πραγματικά
μπορεί να μην έχει ούτε προφητείες, ούτε θαυματουργίες, ούτε ιάσεις, ούτε τίποτα. Αλλά έχει αυτό το πλήθος της αγάπης, η οποία φλέγει την ψυχή του ολόκληρη και γίνεται ολόκληρο σαν ηφαίστειο από αγάπη. Το χαρακτηρίζει έντονα αυτό το γεγονός της πυρουργού αγάπης, ας πούμε, η ψυχή του σαν το πύρ. Προς τον Θεό πρώτιστα και δια του Θεού στη χτίση και στον κόσμο όλο. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, ότι και εμείς οι χριστιανοί δεν χρειαζόμαστε να μας κάνουν μαθήματα οι Ευρωπαίοι και οι άλλοι τάχα ρατσιστικής υπέρβασης και ομοφοβίας. Και... μα τι μας λένε εμάς? Το Ευαγγέλιο μιλά για την αγάπη προς πάντας. Αυτά που μας είπαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες μας, θέλαμε να μας τα πούν, ξέρω εγώ, όλοι αυτοί οι οποίοι εν το ονόματι της αγάπης βομβαρδίζουν τον κόσμο από την άκρα, και ύστερα από όταν επιστρέφουν πίσω τα κακά της εντός εισαγωγικών αγάπης που έδειξαν στους άλλους, μετά προσπαθούν να τα λύσουν όλα με τους πολέμους και με τα όπλα. Σε εμάς την παράδοσή μας, το Ευαγγέλιο το ίδιο μας διδάσκει την αγάπη προς κάθε άνθρωπο, η οποία αγάπη προς κάθε άνθρωπο σημαίνει ότι δίδει στον άνθρωπο το δικαίωμα να υπάρχει, να εκφράζεται, να μπορεί να λειτουργεί όπως ο ίδιος θέλει, χωρίς να τον στραγγαλίζεις, χωρίς να τον πιέζεις, χωρίς να τον αδικείς, χωρίς να τον στενοχωρείς. Έτσι, χωρίς να τον στενοχωρείς. Κάποτε ήρθε στη σκήτη μας ένα παιδί το οποίο ήταν μουσουλμάνος, γερμανός μουσουλμάνος. Και κάποιος μας τον έφερε εκεί, τέλος πάντων. Λέει, να μείνω. Να μείνεις. Δεν τον υποχρέωσε ο γέροντας να έρθει ούτε μία φορά στην εκκλησία μας. Ήθελε να κάνει την προσευχή του, ήθελε ένα χαλάκι. Λέει, να του δώσω ένα χαλάκι να προσεύχεται κι αυτός όπως θέλει. Στο δωμάτιο του έτρωγε μαζί μας, εργαζόταν μαζί μας. Πολύ αγάπη του έδειξε και ο γέροντας και όλοι οι πατέρες. Εντάξει. Μουσουλμάνος ήταν πολύ πιστός μουσουλμάνος και τις πεπιθήσεις του. Δεν αισθάνθηκε καθόλου άσχημα, δεν αισθανθήκαμε καθόλου άσχημα μαζί του, αλλά βέβαια εμείς παραμείναμε απόλυτοι στην πίστη μας στον Χριστό και με αυτήν την πίστη μπορέσαμε να τον ανεχθούμε και να τον φιλοξενήσουμε και να του δείξουμε την αγάπη μας. Γιατί αυτό μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, αυτό μας διδάσκουν το Πνεύμα το Άγιο δια των Αγίων Αποστόλων και δια των Αγίων Πατέρων. Όλα τα άλλα τα οποία λέγονται είναι για μας είναι ξαναβρασμένα φαγητά, τα οποία τα έχουν τάχα ότι είναι καινούργιες ανακαλύψεις. Αλλά δεν είναι καινούργιες, τα είπε το Ευαγγέλιο πριν 2.000 χρόνια. Λοιπόν, ναι, εδώ ο Μνάσον, πού πάεις? Εκεί μια κοκκυρία, εκεί μια κοπέλα. Δώσ' το από χέρι σε χέρι. Αν σας ρωτούσε κάποιος τι είναι η αγάπη, τι θα απαντούσατε? Κοίταξε, θα μπορούσα να πω ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος γίνεται όμοιος με τον Θεό, και αυτός αποκτά αγάπη. Και θα μπορούσα να πω ότι αυτός που αγαπά τον άλλον άνθρωπο και τον ταυτίζει με τον εαυτόν του ως σε αυτόν που λέγει ο Χριστός, αυτός είναι πραγματικά άνθρωπος που έχει αγάπη. Αλλά πώς μπορεί να περιγράψει την αγάπη που είναι απερίγραπτη στις εκδηλώσεις της και στα χαρίσματά της? Και όπως είπαμε, που χρειάζεται και πολλή διάκριση, έτσι. Μπορεί να καταστρέψεις και το παιδί σου ακόμα από την πολύ σου αγάπη. Πρέπει και εκεί ακόμα να έχεις διάκριση. Καλύτερα να στενοχωρήσεις κάποιον από αγάπη, όταν έρχεται το παιδί σου και λέει θέλω το τάδε, και εσύ ξέρεις ότι το βλάφτει αυτό το πράγμα, και από αγάπη του λες όχι, δεν θα το πάρεις. Κλαίει, χτυπιέται, οδύρεται, ταλαιπωρείται, αισθάνεται δυστυχισμένο που δεν του το κάνεις. Αλλά εσύ ξέρεις ότι είναι από αγάπη που το κάνεις.
Γιατί είσαι γονιός, είσαι όριμος, είσαι πιο μεγάλος και ξέρεις, δεν μπορεί να του δώσεις αυτό που θέλει να πάρει τώρα. Μπορεί να το πάρει αργότερα, αλλά όχι τώρα. Άρα η αγάπη είναι πλήθος χαρισμάτων, αλλά όλα με διάκριση. Διάκριση είναι το τιμόνι. Μπορεί να έχεις ένα σπουδαίο αυτοκίνητο, αλλά να μην έχει τιμόνι. Και πηγαίνει σαν το τρελό. Γεροντά, ήθελα να μας πείτε κάτι για την ομοφιλοφιλία. Είναι γονίδιο, δεν είναι γονίδιο, είναι από κακές παιδικές εμπειρίες. Έτσι, εν ονόματι της ελευθερίας και της αγάπης, έτσι, σαν να τα... πέστε μας κάτι για το θέμα, ας πούμε, τη γνώμη σας. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, ρε Θεμούλη, και δεν είναι εύκολο να πει κανείς σε δυο λόγια. Κοίταξε, υπάρχουν πολλές απόψεις επιστημονικές για αυτό το θέμα. Σήμερα ισχυρίζονται ότι είναι γονιδιακό αυτό το θέμα και μπορεί να είναι και γονίδιο και να είναι στο γενετικό κώδικα κάποιου ανθρώπου. Και φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις πράγματι ένας άνθρωπος γεννιέται έχοντας αυτήν την τάση. Όμως μπορεί να γεννηθούμε με πολλές τάσεις στον εαυτό μας, έτσι. Άλλος γεννιέται και είναι, ξέρω εγώ, νευρικός και θυμώδης. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι νευρικός και θυμώδης, επειδή και ο παππούς του και ο παπάς του και ο πρόπαππούς του, λέει ότι τι να σας κάνω, είναι το γονίδιο μου. Μα ο άνθρωπος δεν είναι αιχμάλωτος του γονιδίου. Ο άνθρωπος γι' αυτό είναι άνθρωπος, γιατί μπορεί να επιβληθεί και να αλλάξει τον εαυτό του. Σίγουρα μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει και να συνάψει μία σχέση με το έτερον φίλο. Μπορεί. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Αλλά σημαίνει ότι μπορεί όμως να ζήσει και μέσα σε ένα πνεύμα σοφροσύνης. Με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει με σοφροσύνη και με αγνότητα. Δεν εξαντλείται η προσωπικότητα του ανθρώπου στη σεξουαλικότητά του. Εμείς πάντως, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, πρώτα απ' όλα να μην καταδικάζουμε κανέναν άνθρωπο, να μην καταδικάζουμε. Εντάξει, η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, όπως αμαρτία είναι και πολλά άλλα πράγματα. Και η φιλαργυρία είναι αμαρτία, και η κοινοδοξία είναι αμαρτία, και η μνησικακία είναι αμαρτία, και πολλά άλλα πράγματα είναι αμαρτία. Αλλά δεν κατακρίνομαι και δεν καταδικάζουμε κανέναν άνθρωπο. Πρέπει κάθε άνθρωπος να τακτοποιήσει τον εαυτόν του ενώπιον του Θεού, ανάλογα με τα δεδομένα που έχει. Άλλος είναι έτσι, άλλος είναι αλλιώς. Και ένας ο οποίος δεν συγκρατείται μες στο γάμο του και έχει 10 γυναίκες, είναι καλύτερος, νομίζεις? Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να είναι και πιο αδικαιολόγητος εκείνος. Γι' αυτό όχι τοποθετήσεις και προπάντων όχι τηλεβόες. Διότι, ξέρετε, κάποτε έγινε στην Κύπρο μια διαδήλωση, όχι τώρα, παλαιότερα, όταν ήμουν στη Μονή Μαχαιρά. Είναι μια διαδήλωση εναντίον των ομοφιλοφίλων από κάποια χριστιανικά σωματεία και κάποιους χριστιανούς έτσι λίγο ζωηρούς. Ένας κύριος εκράταν τον τηλεβόα και φώναζε εναντίον των ομοφιλοφίλων. Αλλά δεν ήξερε ότι ο γιος του είναι ομοφιλόφιλος. Εγώ όμως το ήξερα και τον άρπαξα. Δεν του είπαν ο γιος σου ομοφιλόφιλος. Αλλά του είπαν σκέφτου πως οι άνθρωποι σε βλέπουν και μπορεί να έχουν αυτό το ιδίωμα, το πρόβλημα, το σύμπτωμα, ό,τι θέλεις πες το. Ή πόσοι γονείς μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά. Ή πόσα αδέλφια έχουν αδελφούς τέτοιους. Πώς είσαι τόσο εύκολος να τα ισοπεδώνεις και να δεν σκέφτεσαι και την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Και τι θα πει εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει απέναντί του, ας πούμε, μια καταδίκη του ανθρωπίνου προσώπου. Δεν δικαιολογώ την αμαρτία. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Όπως δεν δικαιολογώ τη φιλαργυρία, την πορνεία, την μοιχεία. Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογούνται. Ούτε και η ομοφιλοφιλία αθώνεται. Είναι αμαρτία δεδομένο. Χίλιοι άγγελοι να κατέβουν να μας πούν διαφορετικά δεν είναι.
τελειωμένο, δεδομένο, είναι γραμμένο στη γραφή, είναι αποκαλυμμένο από το Πνεύμα το Άγιο. Χίλιοι προφήτες να μας πει διαφορετικά, δεν είναι. Είναι αμαρτία. Αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά και το πώς συμπεριφερόμαστε και πώς εκδηλωνόμαστε και πώς εκφραζόμαστε είναι άλλο πράγμα. Θέλει πολύ προσοχή και πολύ διάκριση. Λοιπόν, να πω 2-3 ανακοινώσεις οι οποίες εδόθησαν εδώ. Η κοινότητα νέων, λέγει, διοργανώνει αιμοδοσία σε συνεργασία με τους φοιτητικούς ομίλους, Όμιλο Ορθόδοξης και Χριστιανικής Παράδοσης του ΤΕΠΑΚ και τον Ποδηλατικό Όμιλο του ΤΕΠΑΚ την 5η 27 Νοεμβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Αρχονταρίκη της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Αιμοδοσία. Όσοι μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα, καλό είναι να έρθετε να προσφέρετε από το αίμα σας. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε και αυτό πάλι δεν είναι δικό μας. Η δεύτερη ανακοίνωση λέγει ότι σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία παραδοσιακών χορών που έχουμε εξαγγείλει θα αρχίσει και γι' αυτό συνδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 99 75 13 07. Και η τρίτη ανακοίνωση λέγει ότι η κοινότητα νέων διοργανώνει εξαήμερη εκδρομή στην Κρήτη από τις 13 μέχρι 18 Απριλίου του 2015, δηλαδή τη διακαινήσιμη εβδομάδα μετά το Πάσχα, εννοείται. Η εβδομάδα μετά το Πάσχα. Η εκδρομή αυτή περιλαμβάνει επισκέψεις σε προσκυνήματα και αξιοθέατα στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό προκρατήστε έγκαιρα θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας δοθεί ενημερωτικό έντυπο στις εξόδους της αίθουσας. Και εμείς, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες. Δεν θα λείπω την επόμενη φορά, ελπίζω. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.